Može. Dobar dan. Ja sam nestranački narodni poslanik, profesor dr. Miladin Ševarlić, a danas su u gostima u Narodnoj skupštini Republike Srbije prijatelji iz nama prijateljske, znači prijatelji na kvadrat, Grčke. Είναι ο καθηγητής Σεβερλιτς, ο οποίος είναι βουλευτής στο Σέρβικο Κοινοβούλιο. Μας καλωσορίζει σήμερα στο Κοινοβούλιο, σε αυτή την επίσκεψη που κάνουμε στη Σερβία και στο Κοινοβούλιο και στο Πανεπιστήμιο της Γεωπονικής του Βελιγραδίου, γιατί πιο πολλοί ήμασταν φοιτητές εδώ στο Πανεπιστήμιο. Posebno mi je drago što se među njima nalaze i moji bivši studenti koji su diplomirali na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a sada rade kao biznismeni u agroprivredi Grčke. Μας καλωσορίζει ο καθηγητής σαν πολλούς από εμάς πτυχιακούς φοιτητές αυτών και στο Πανεπιστήμιο γενικά του Βελιγραδίου, τη Γεωπονική Σχολή, οι οποίοι σήμερα δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Zahvaljujem Narodnoj skupštini Republike Srbije i svom osoblju koje se potrudilo da prikaže znamenitosti Narodne skupštine našim prijateljima iz Grčke. Ευχαριστεί το Κοινοβούλιο που αποδέχτηκαν τη σημερινή πρόσκληση και μας δέχτηκαν να μας ξεναγήσουν στο Κοινοβούλιο. Posebno mi je drago što je ova poseta u godini kada se obeležava 100 godina od postizanja mirovnog ugovora završetka Prvog svetskog rata 1919. godine. Είναι και τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται από την ιστορική στιγμή του 1919 που έγινε η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σρπσκι народ, sve generacije od 1915. pa do danas, a i u buduće, nikada neće imati dovoljno reći da iskažu zahvalnost grčkom narodu za pomoć koju su ukazali srpskoj vojsci i civilima u vreme Prvog svetskog rata kada su morali da napuste teritoriju Kraljevine Srbije. Ποτέ δεν θα υπάρχουν λέξεις που να ευχαριστήσει ο σερβικός λαός τους Έλληνες. Από το 1919 μέχρι σήμερα ήταν τόσο μεγάλη η βοήθεια του ελληνικού λαού προς τους Σέρβους στρατιώτες, ειδικά στην περίοδο μετά το 1919 που αφήσαν τα εδάφη που είχαν, τα βασιλικά εδάφη που είχαν οι Σέρβοι σε όλη την επικράτεια, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια των Ελλήνων και δεν θα υπάρχουν ποτέ λέξεις να δοθεί αυτή η ευχαρίστηση στους Έλληνες. Među velikim brojem žrtava srpskih bilo je i onih za koje nije bilo mesta da se sahrane na grčkoj zemlji i zbog toga je oko 10.000 srpskih vojnika sahranjeno u plavu grobnicu, dakle u more. Ήταν τόσο πολλοί οι νεκροί Σέρβοι εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε χώρος να θαυτούν στην Ελλάδα σε στέρεο έδαφος στη στεριά. Και ήταν η επιλογή να θαυτούν μέσα στη θάλασσα, σε ένα θαλάσσιο τάφο. Ovo je reprodukcija na platnu slike koju radio slikar Miroslav Radović. Είναι και αυτός ο πίνακας που κρατάει στα χέρια του ο κύριος καθηγητής, που είναι του Miroslav Radović, ζωγράφος εδώ πέρα, που έχει απεικονίσει αυτή τη στιγμή, που είναι τα κόκαλα των νεκρών μέσα στη θάλασσα, μέσα στο θαλάσσιο υγρό τάφο, στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Πρέσταυλια κόστουρ σρπσκε ζρτε σαχρανιεν ου πλάβοι γρόμνιτσι. Είναι ο υγρός τάφος που έγινε ανοιχτά της Κέρκυρας. Κοι να jednoj ρούτσι drži όστρουβο κρφ. Στο ένα χέρι κρατάει το νησί της Κέρκυρας. Α друга μου εουσπέρενα κα μάιτσι Σρμπί. Και στο άλλο το χέρι έχει τη μαμά Σερβία, τη μητέρα Σερβία. Να delu koji označava nebo iznad morske površine nalazi se blizu 10.000 krstova, po jedan krst naslikan za svaku srpsku dušu. Eki kuda iparhun 10.000 stavri po apikonizi kathe stavros kete mnja kena nekro servu, mnja psihija. S obzirom na pravoslavne običaje, ovo je jedinstven slučaj da se srpskim žrtvama ne može zapaliti sveća na mestu gde su sahranjeni. I zbog toga ovi krstovi na nebu označavaju praktično 10.000 zvezda koje obasjavaju srpske žrtve u Grčkom moru.
Επειδή έχουμε σαν ορθόδοξη το έθιμο να ανάβουμε κεριά στους νεκρούς και σε αυτό δεν μπορούσαμε να, επειδή είναι το υγρό στοιχείο, υπάρχουν τα αστέρια, χιλιάδες αστέρια που, στον ουρανό που απεικονίζουν την κάθε ψυχή. Ovu sliku poklonit ću prilikom prvog odlaska u Grčku gradonačelniku Krfa da stoji u skupštini grada Krfa. Αυτό το πίνακα θα τον δωρήσει στην Κέρκυρα, στο Δημαρχείο της Κέρκυρας, να πονίζει και να συμβολίζει αυτή τη στιγμή. После ovoga predviđena je poseta Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je značajan broj današnjih gostiju diplomirao, a Poljoprivredni fakultet ove godine slavi redak jubilej, 100 godina od početka rada. Μετά η επίσκεψή μας είναι στο Πανεπιστήμιο της Γεωπονικής του Βελιγραδίου, στο Ζέμουν, το οποίο και αυτό γιορτάζει τα 100 χρόνια φέτος από τη λειτουργία του. Ιστο βρέμενο να σας obavestim da je ovo godina u kojoj se proslavlja još jedan jubilej, 150 godina Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije. Φέτος είναι και άλλη μια γιορτή, είναι τα 150 χρόνια από την λειτουργία της Ομοσπονδίας, της Οργάνωσης για τον Γεωπόνο και τον Αγροτόν στη Σερβία. Koji je registrovan kao društvo za poljsku privredu 1869. godine u Knjaževini Srbiji. Που ιδρύθηκε το 1809 στην περιοχή της του Κνέζεβατς. I među osnivačima su bili veći broj akademika, uključujući dva predsjednika ili Srpskog učenog društva ili Srpske kraljevske akademije kasnije. Υπήρχαν μεγάλες προσωπικότητες μέσα αυτή την ίδρυση αυτού του συνδέσμου. Ρέκτορι δύο λιτσέα ου Beogradu i u Kragujevcu, odnosno univerziteta. Καθηγητές από Λύκια και από άλλα ιστιτούτα, του Βελιγραδίου και από I veliki broj znamenitih srpskih uglednih političara u to vreme, bez obzira što nisu bili agronomi. Και πάρα πολλοί πολιτικοί που ήταν εκείνη την εποχή στην επικαιρότητα, οι οποίοι βέβαια δεν ήταν κάποιοι από αυτούς δεν ήταν γεωπόνοι. Αλλά σου πήλοι πορέκλων στα σέλα ή σμάτραλοι σου σφοήν δούγον τα... Από χωριό και ξέραν από αγροτική παραγωγή. Ή σμάτραλοι σου σφοήν πριμάρνομ όμπαβεζον τα πόμογνου σελιάτσιμα ή σέλου. Και ήταν πάντα στην προτεραιότητά τους να βοηθήσουν τους χωρικούς στην καλλιέργεια της γης και στην εξέλιξη της καλλιέργειας. Ukoliko neko od vas želi nešto posebno da kaže, da se izje... Ama tezi kati, narotisti kapiš, da pume kati. Mi ćemo da zahvalimo profesore za ovo što ste primali danas ovde. Nemamo i mi reći da se zahvaljujemo. Mnogo smo jako ovde zadovoljni od ovaj... Zadovoljni i dragi što smo bili smo između vama. I nadamo i da dođete vi sada u Grisko i da posjetite i našu parlamentu i nam tamo. Hvala vam mnogo. Hvala mnogo za sve. Hvala od duše. Ja vas pozivam u restoran na jedno piće, a posle toga ćemo moći da se pojedinačno fotografišemo ko želi ovde ili pored ovih skulptura, a zatim po programu da krenemo ka fakultetu.